Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Απόκοσμες είναι οι εικόνες από το Ηράκλειο, το οποίο από το πρωί είναι σκεπασμένο από ένα πέπλο αφρικανικής σκόνης. Στην ατμόσφαιρα ολόκληρης της Κρήτης, η συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης είναι ιδιαίτερα υψηλή, με το συνηθισμένο πλέον φαινόμενο να συνεχίζεται και αύριο. Χτες, από την άλλη, εξαιρετικά έντονη ήταν η ηλεκτρική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του νησιού, με χιλιάδες κεραυνούς να σκίζουν τον ουρανό. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και διαβάστε τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Με την οικογένειά της στο πλευρό της, αλλά και με τις ευχές ολόκληρης της Κρήτης στο πλάι της, η 4χρονη Μαρίνα από τις Αρχάνες εισήχθη στο χειρουργείο του Εξειδικευμένου Κέντρου στο Μόναχο, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες. Ελπίδα όλων τώρα είναι η Μαρίνα να επιστρέψει στην Κρήτη υγιής. Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του οικοπαίδου Λιδάκη στο Ηράκλειο, που παρέμενε δεσμευμένο πολεοδομικά από το 1958 μετά το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος των ιδιοκτητών του οικοπαίδου είναι η εμπορική αξιοποίηση του ακινήτου και συγκεκριμένα η δημιουργία εμπορικού κέντρου 40.000 τετραγωνικών μέτρων, με σκοπό μεταξύ άλλων την τόνωση της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram, Twitter και YouTube για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.